Λοιπόν, καλημέρα. Ήρθε η στιγμή να κάνουμε το κατέβασμα του προηγούμενου βίντεο που είχαμε. Λοιπόν, είναι αυτό το υγρό. Έχω αφαιρέσει από εδώ λίγο και έχω βάλει εδώ. Για να δω πόσα μπορεί να καθαρίσει. Εδώ είναι διάφορο, οτιδήποτε. Βίδες έχει, ράμα έχει, από κινητά έχει, προτσέσορ έχει, πένες έχει, μέχρι και να. Έπεισε και πέρα ένας προτσέσορ με 4 άκρες. Λοιπόν, αυτά εδώ όλα. Να δω πόσο δηλαδή μπορεί να διαλύσει το υλικό. Λοιπόν, ενώ σε αυτό εδώ θα ετοιμάσουμε εμείς με τη ζυγαριά μας. Θα ζυγίσουμε, δεν πιστεύω να είναι παραπάνω, θα ζυγίσουμε 2 γραμμάρια. Και θα ρίξουμε μέσα στο υγρό και θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Λοιπόν, ας ετοιμάσω εγώ τώρα και θα σας δείξω τι γίνεται παραπέρα. Σε ένα λεπτό να ξαναβάλω μπρος. Λοιπόν, και ένα βασικό, πρέπει να ελέγξουμε το pH. Το pH πρέπει να είναι από 4 μέχρι 6. Και το μηχάνημα έχει μείνει από μπαταρία. Ένα λεπτό να το αλλάξω. Λοιπόν, και ελέγχουμε. Πρέπει να έχουμε 4 με 6. Και έχουν 12,5. Λοιπόν, δεν μας κάνει. Θα κάνουμε λίγο εξωδευτέρως. Είναι ένα που χαμηλώνει το pH. Ξανά και το κεμί. Δέκα, 90 και άλλο θα. Εδώ πήγα αυτά. Για να δούμε και τι γίνεται. Και ακόμα δεν γίνεται τίποτα. Ξαναελέγχουμε. Να το κλείσουμε λίγο, γιατί δεν ξέρω και πώς δουλεύει το μηχάνημα. Εννιά, 17, 18. Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγο ακόμα. Να κατέβει και πιο καλά. Είναι 9. Θα είναι κι άλλο. Τώρα πιστεύω θα μας φτάσει.
Υπό το 880 κατεβαίνει. Κοίταξε, μου φαίνεται ότι το μηχάνημα κάτι ό,τι θέλει μας λέει. Θα κάνουμε τη δοκιμή τώρα. Λοιπόν, εδώ έχω ζυγίσει ένα αυτό το πούλβα. Είναι 2 γραμμάρια. Το ρίξα όλα. Τώρα κοιτάμε. Λογικά θα πρέπει να μας αλλάξει τη μορφή και θα μας κατεβάσει το χρυσό. Η διαδικασία διάρκει λίγο παραπάνω, θα κλείσω και σε 5 λεπτά θα ανοίξω. Για να μην κρατήσει το βίντεο που θα πάει πάρα πολύ. Λοιπόν παιδιά, έχουν περάσει ένα δεκάλεπτο και από ό,τι βλέπω και ξέρω κιόλας, το τσίνκ θέλει παραπάνω ώρα για να κατεβάσει. Λοιπόν, το αφήνουμε για αύριο, δεν έχω χρόνο, θα το αφήσω για αύριο εδώ έτσι, ενώ το άλλο τελικά έκανε και άλλη δουλειά. Ό,τι βλέπω, βλέπετε, έχει μερικά καθαρίσει. Και όπως μου είπε ένας που παρακολουθεί το κανάλι μου, για να δοκιμάσω με αέριο σουλφάτ. Αυτό είναι έτοιμο αέριο σουλφάτ. Θα ρίξω λίγο από αυτό το υγρό εδώ μέσα. Οχο. Και από ό,τι βλέπετε, τι γίνεται με το αέριο σουλφάτ. Δεν είναι ότι καλύτερο, δεν ξέρω τι δράση τώρα κάνει. Θα το αφήσω. Και αυτό θα το αφήσω για αύριο και θα εμφανιστούμε εδώ αύριο. Λοιπόν, αυτά εδώ είχα μετρήσει, ήταν 46. 46 τα οποία πλήθηκαν, μόνο έμειναν αυτά τα 3. Τα οποία αυτό έχει μείνει λίγο, αυτό έχει πάρα πολύ, σχεδόν τίποτα. Και αυτό τίποτα, αλλά κάτι λίγο έχει μείνει. Το άφησα. Ξανακάνω. Λοιπόν, έχουμε πρώτη δόση με το τσίνκ. Να ξέρετε ότι είναι δοκιμή αυτά εδώ πέρα, τώρα είναι δοκιμάζω όλα. Πώς θα το κατεβάσω, με τι θα το κατεβάσω. Και δάμε εδώ με το σίδερο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει αυτό εδώ. Θα δούμε. Μας δείξει την πορεία. Και το συνεχίσει υγρό, άσε να δουλεύει. Άσε να δουλεύει, θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Λοιπόν, θα φορτώσω αυτό το βίντεο στο YouTube. Δεν θέλω να παραξηγέστε. Απλώς δεν ξέρω αν θα έχω και αύριο χρόνο να τα κάνω, μήπως τα κάνω πιο αργά, ενώ εσείς θα έχετε μία απόψη. Ότι μία απάντηση είναι ότι με το σίδηρο δεν πιστεύω να κάνει δουλειά, γιατί έχει κάνει, δεν ξέρω τι σκατά έκανε. Θα φανεί. Λοιπόν, φορτώνω αυτό το βίντεο και στη συνέχεια θα δείξω το αποτέλεσμα τι έχει γίνει. Να ξέρετε ότι είναι η δοκιμή. Δεν είμαι σίγουρος το τι θα γίνει. Μαζί θα βρούμε τη λύση. Λοιπόν, γεια σας και σε πανίδι.